μιλήσω εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Είμαι η Κατερίνα Ιλάμπρο, είμαι προϊσταμένη του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της Ελληνικής Πρεσβείας. Αποτελούμε ένα τμήμα της Πρεσβείας, αλλά διοικητικά, οικονομικά και στα θέματα υποστήριξης τέτοιων πρωτοβουλειών, events και συνεδρίων ανήκουμε στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Διαβάζω λοιπόν τον χαιρετισμό του κυρίου Κρέτσου, που δυστυχώς λόγω βεβαρημένου προγράμματος δεν μπόρεσε σήμερα να είναι μαζί μας, παρόλο που είχε δηλώσει ότι θα συμμετάσχει. Θα ήθελα να καλησπερίσω τους παρευρισκόμενους και να συγχαρώ τους διοργανωτές του συνεδρίου, που για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τιμούν τον κλάδο της γραφιστικής μέσα από ένα εξαιρετικό πρόγραμμα με ομιλίες, εκδηλώσεις και εργαστήρια. Η γραφιστική τέχνη αποτελούσε ανέκαθεν αναπόσπαστο κομμάτι της οπτικής επικοινωνίας και βασικό εργαλείο έκφρασης. Αν αυτό δεν ήταν σαφές τις περασμένες δεκαετίες, πλέον είναι κάτι παραπάνω από εμφανές. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων έχει επιφέρει επανάσταση διεθνώς στον τρόπο παραγωγής, πρόσβασης και κατανάλωσης του οπτικού περιεχομένου. Στο πλαίσιο αυτό, ο κλάδος του design αποκτά κεντρικό ρόλο ως ένας από τους σημαντικότερους δημιουργικούς τομείς, με τη δυνατότητα να στηρίξει την εγχώρια επιχειρηματικότητα και να αναδείξει τη δημιουργικότητα και το ταλέντο των σχεδιαστών σε διεθνές επίπεδο. Το Graphic Stories Cyprus αποτελεί πλέον θεσμό, εξασφαλίζοντας την προώθηση και την καλλιέργεια της οπτικής επικοινωνίας μέσω της γραφιστικής τέχνης και λειτουργώντας ως χώρος συνάντησης δημιουργικών επαγγελματιών και φοιτητών από την Κύπρο αλλά και διεθνώς. Είμαστε όλοι ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό. Το τρίμερο αυτό αναμένεται εξαιρετικά ενδιαφέρον και δημιουργικό. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και ελπίζω να το απολαύσετε όλοι, μικροί και μεγάλοι. Αυτός είναι ο χαιρετισμός του Γενικού. Επιτρέψτε μου, χωρίς να σας κουράζω, να προσθέσω και μια δική μου πρόταση, υπηρετώντας αυτό το Υπουργείο και σε αυτή τη θέση στην Ελληνική Πρεσβεία. Πιστεύω ότι για να βγούμε πραγματικά από την κρίση και η Ελλάδα και η Κύπρος, εκτός από τα χρηματοοικονομικά μας, το ρόλο του κράτους, το ρόλο των τραπεζών κτλ., ο μεγάλος πλούτος είναι το ανθρώπινο δυναμικό και η νέα γενιά, και γι' αυτό θέλουμε να στηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ.